Από το δεύτερο ευεργετινό, υπόθεσης λάμδα γάμα. Εις το τέλος της ζωής οι δαίμονες επιτίθενται με μεγαλύτερη σφοδρότητα εναντίον του ανθρώπου, δια τούτο πρέπει να προσέχομεν περισσότερο. Α. Παλαδίου. Κάποιος μορφωμένος από την Αλεξάνδρεια ονόματι Ευλόγιος κυριεύτη από θεϊκόν έρωτα και αποφάσισε να αρνηθεί τον κόσμο. Γι' αυτό, αφού εμήρα στην περιουσία του εκτός από λίγα τα οποία κράτησε για τη συντήρησή του επειδή δεν μπορούσε να εργάζεται, ήρθε να σκέπτεται τι να κάνει για τον εαυτό του, διότι ούτε εις μοναστική συνοδεία αποφάζε να εισέλθει, ούτε και η συνείδησή του τον εβεβαίωνε ότι το καλό να μείνει μόνος. Έτσι λοιπόν, καθότι διστακτικώς ευρήκε στην αγορά κάποιο λογωμένο λοβιασμένο, ο οποίος ήταν παραπεταγμένος εκεί. Αυτός εκεί ούτε πόδια είχε, ούτε χέρια, μονάχα η γλώσσα του είχε μείνει και με αυτήν παρακαλούσε τους περιστικούς να τον λυπηθούν. Μόλις είδε αυτόν τον λοβιασμένο Ευλόγιος, εκέντησε την καρδία του βαθία λύπη και αμέσως παρακάλεσε τον Θεό από μέσα του που έκανε μια συμφωνία με τον Κύριο. Κύριε, εις το όνομά σου, είπε, παίρνω κοντά μου αυτό το λοβιασμένο και θα τον περιποιούμε ώσπου να αποθάνει και για να σωθώ κι εγώ μέσω αυτού. Χάρισέ μου λοιπόν, Κύριε, την υπομονή που χρειάζομαι για να τον υπηρετώ. Κατόπιν επλησίασε το λαβογιασμένο και του λέει, θέλει εντυμότη σου να σε πάρω σπίτι μου να σε περιποιούμε. Μακάρι να το καταδέχεσαι, αλλά δεν είμαι εγώ είμαι ανάξιος, απέντησε ο λαβογιασμένος. Πηγαίνω λοιπόν να φέρω έναν όνο για να σε πάρω από εδώ. Ο λαβογιασμένος με πολύ χαρά συμφώνησε. Έφερε λοιπόν ο Ευλόγιος τον όνο, επήρε τον λοβόν και τον επήγαινε στο σπίτι του για να τον φιλοξενήσει. Εκεί τον εφρόντισε σε κάθε τι που είχε ανάγκη. Τον έλουζε, τον ήλυφε με διάφορα σαλιφάς, τον κρατούσε με τα ίδια του τα χέρια και τον εξυπηρετούσε πρόθυμα σε όλα επί 15 χρόνια. Κατόπιν όμως ο δαίμονης χώρισε με μανίες τον λοβιασμένο και τον εξυγρίωσε χωρίς καμία αιτία εναντίον του Ευλογίου. Τον ερέθησε τόσο ώστε να προσβάλλει και να υβρίζει τον Ευλόγιο. Χαραμοφάει, του έλεγε νευριστικά. Έκλεψες ξένα χρήματα ενώ ήσουν δούλος, ελίστεψες το αφεντικό σου και τώρα με την ειδική μου δικαιολογία θέλεις να ξεφύγεις ότι τάχα με επίρεση στο σπιτοκάλυβό σου για να με ευεργετήσεις και να επιδιώκεις με εμένα να σωθείς. Ο Ευλόγιος στην απάντηση τον επαρακαλούσε. Μη λέγεις, Κύριε, του έλεγε τέτοια πράγματα. Είπε μου τι σε ελείπησα και θα διορθωθώ. Ο λοβός όμως του απαντούσε σκληρά πάλι. Δεν θέλω αυτά στα σκολακία σου. Πήγαινε να ρίξεις πάλι στην αγορά. Εκείνη μου είναι καλύτερη από την ειδική σου περιποίηση. Σε παρακαλώ, Κύριε, επέμενε ο Ευλόγιος. Εάν η εντυμότη σου στεναχωρείται εις τίποτα και εγώ σε υπηρετώ. Τότε ο λοβός εξυγριώνεται περισσότερο από το θυμό και φώναζε δυνατά. Δεν αναπαύομαι να μένω μοναχός μου με σένα. Θέλω κόσμο. Εγώ να σου φέρω αμέσως πλήθος από αδελφούς, του απέτησε και πάλι ο Ευλόγιος. Έξω φρενό ο λοβός του απαντούσε και πάλι με κραυγάς. Αλίμονο είσαι με τον ταλέπορο. Εγώ δεν θέλω να βλέπω τα μούτρα σου και εσύ θα μου κουβαλείς εδώ τους χαραμοφάγηδες σαν εσένα. Και τρέμον από την κακία του ήρχιζε να ξεφωνίζει. Δεν θέλω, δεν θέλω στην αγορά αν θέλω. Πόσο με καταπιέζεις. Ρίξε με εκεί που με βρήκες. Αν είχε τα χέρια στα χέρια του εκείνη τη στιγμή ο λοβός, ασφαλώς δεν θα εδίσταζε να κρεμαστεί ακόμη ή να αυτοκτονήσει με ξύφος. Τόσο πολύ τον είχε εξαγριώσει ο δαίμον. Ο Ευλόγιος τα είχε χαμένα. Δεν ήξερε τι να κάνει. Κατόπιν συμβουλάς των γυναικών των ασκητών αποφάσισε να υπάγει μαζί με τον λογόν στον Μέγαν Αντώνιο και να του φέρει την περίπτωση και να κάνει ό,τι εκείνος τον συμβουλεύσει. Αφού λοιπόν έπεισε με γλυκόλογα και τον εφόρτωσε εις μίαν βάρκα, τον έφερε στο μοναστήρι των μαθητών του Μεγάλου Αντωνίου. Καθώς λοιπόν ο Άγιος ήρχε το εις το μοναστήρι αυτό, άλλοτε μεν κάθε 10 μέρες, άλλοτε πάλι κάθε 20, προς ωφέλεια των επισκεπτών. Πραγματικά μετά τον εχρωμό του Ευλογίου ήρθε την άλλη μέρα αργά το βράδυ και ο Μέγας, σκεπασμένος με μία δερματίνη
επανοφόριον, όπως με διηγήθη ο Κρόνιος, όπου βρίσκεται τότε εκεί. Αφού λοιπόν ο Μέγας Αντώνιος εχαιρέτησε ενός τους παρευρισκομένους και κάθισε, φώναξε πρώτα απ' όλους ονομαστικά τον Ευλόγιο, που δεν τον είχαν ειδεί ποτέ, ούτε είχε μάθει τίποτα για αυτόν. Ο Ευλόγιος, αν και τον εφώναξε τρεις φορές ο Μέγας Αντώνιος με το όνομά του, δεν απήντησε. Διότι ενόμιζε ότι ο Άγιος κάποιον άλλον φωνάζει με το ίδιο το όνομα. Ο Μέγας Αντώνιος πάλι είπε: «Σε σένα λέγω που ήρθες από την Αλεξάνδρεια». Τότε ο Ευλόγιος του απαντά: «Σε παρακαλώ, τι διατάζεις, γιατί ήρθες εδώ?» τον ρωτά ο Αντώνιος, και ο Ευλόγιος του απεκρίθη: «Εκείνος που σου εφανέρωσε το όνομά μου, ασφαλώς θα σου εφανέρωσε και όλα όσα με απασχολούν. Έμαθα γιατί ήρθες», του λέγει ο Άγιος Αντώνιος, «αλλά να το είπεις και ενώπιον όλων των αδελφών για να μάθουν και αυτοί». Ενώπιον λοιπόν όλων και του λοβού ήρξε να διηγείται ο Ευλόγιος. «Άνθρωπε του Θεού», είπεν, «αυτόν τον λοβιασμένον τον ευρύκα εις την αγορά παραπεταμένον και παραμελημένον. Τον ελυπήθην λοιπόν βαρύτατα και προσευχήθην στο Θεό να μου δοθεί το χάρισμα της υπομονής να τον περιποιούν. Υπεσχέδει δε εις τον Χριστό να τον φροντίζω μέχρι τέλος της ζωής του, για να έβρει και αυτός ανάπαυση κοντά μου και να σωθώ κι εγώ κοντά εις αυτόν. Τον παρέλαβα πραγματικά εις το σπίτι μου και είναι 15 χρόνια τώρα που τον εξυπηρετώ όσον μπορώ. Τώρα όμως τελευταία δεν ξέρω τι κακόν έχει πάθει με μένα, από μένα, και με στεναχωρεί πάρα πολύ. Σκέφτηκα να τον πετάξω, διότι εκεί με έφερε. Γι' αυτό λοιπόν ήρθα εις την αγιοσύνη σου να με συμβουλέψεις τι πρέπει να κάνω, να προσευχηθείς δι' εμέ, διότι με ταλαιπωρεί φοβερά». Όταν ήκουσε αυτά, ο Μέγας Αντώνιος του απαντά αυστηρά και επιτιμητικά: «Να τον πετάξει, Ευλόγιε, αλλά εκείνος που τον δημιούργησε δεν τον πετά, και θα τον παραπετάξει εσύ? Θα παρουσιάσει ο Θεός άλλον καλύτερον σου και θα τον παρημαζεύσει». Μόλις ο Ευλόγιος σήκωσε αυτά, εζάρωσε και φοβήθηκε. Κατόπιν ο Άγιος Αντώνιος εστράφησε τον λοβό και άρχισε να τον μαστιγώνει με τη γλώσσα του και να του λέει: «Λοβέ, ανάπηρε, ανάξιε και της γης και του ουρανού, δεν θα πάψει να πολεμάς τον Θεό και να τον παραργήσει τον αδελφό? Δεν γνωρίζει ότι αυτός που σε υπηρετεί είναι ο Χριστός? Πώς λοιπόν τολμάς να λέγεις τέτοια λόγια εναντίον του Χριστού? Μήπως χάρη του Χριστού δεν έγινε ο Ευλόγιος δούλος σου για να σε υπηρετεί?» Αφού λοιπόν μαστίγωσε με αυτά τα αυστηρά λόγια και των λοβών, τους άφησε και συνομίλησε με τους άλλους αδελφούς κατά την ανάγκη του καθενός. Έπειτα εστράφη πάλι στον Ευλόγιον και τον Λοβόν και τους είπε: «Πηγαίνατε, παιδιά μου, εν ειρήνη, και να μην αποχωριστείτε. Αφού αποδιώξετε όλη τη λύπη που έβαλε ο δαίμονης στην καρδία σας, ξαναγυρίσετε με αγάπη στο κελί σας όπου τόσα χρόνια ζήσατε μαζί. Διότι ο Σατανάς σας συγκλώνησε με αυτόν τον πειρασμό, επειδή είδεν και οι δύο ευρίσκεστε κοντά στο τέλος της ζωής σας και πρόκειται να στεφανωθείτε από το Θεό, και αυτός εξαιτίας σου και εσύ εξαιτίας του θα στεφανωθείτε. Μη σκεφτείτε λοιπόν τίποτα άλλο, μην τυχόν καταφτάσει ο άγγελος τον οποίον ήδη ο Θεός σας στέλνει και δεν σας έβρει στον ίδιο τόπο, και έτσι θα χάσετε τους στεφάνους». Έφυγε λοιπόν αμέσως, δύο άντρες επέστρεψαν στον τόπο τους τελείως αγαπημένοι. Μετά από τρεις ημέρες τελειώνει τη ζωή του ο μακάριος Ευλόγιος, και μετά άλλας 37 φεύγει δια τον Κύριον και ο λοβός εις το σώμα και στην ψυχήν θεραπευμένος. Ο Κρόνιος, αφού παρέμεινε ο λίγων καιρών εις τους τόπους της Θηβαΐδος, μετά από 40 ημέρες κατέβει στα μοναστήρια της Αλεξάνδρειας. Κατά την ημέρα λοιπόν του ερχομού του συνέβη να γίνονται από την αδελφότητα τα μνημόσυνα των 40 ημερών του Ευλογίου και τα τριήμερα του λοβού. Μόλις το έμαθε αυτό ο Κρόνιος, τα έχασε. Διηγήθη στους πατέρας όσα προεφύτεψε για αυτούς ο Άγιος Αντώνιος, διότι αυτός ο Κρόνιος ή το τότε διερμηνεύσει και μετέφραζε προς τον Αντώνιον όσα έλεγε ο Ευλόγιος, ο οποίος ομιλούσε την ελληνική γλώσσα, και όσα είπε ο Άγιος Αντώνιος προς αυτόν και τον λοβόν, διότι ομιλούσε προς όλους την αιγυπτιακή γλώσσα, επειδή δεν εγνώριζαν άλλην διάλεκτον.